Με τη χαρά του Θεού, την αγάπη του Κυρίου μας και τις προσευχές της Παναγίας μας για ένα έθνος δύσμηρο που βρίσκεται μέσα στο στόμα του θηρίου και το μασάει. Με την αγάπη λοιπόν του Χριστού, τις προσευχές των Αγίων να πούμε δύο λόγια και σήμερα για παρηγορία των ψυχών μας ο Λόγος του Θεού είναι το πρώτο φάρμακο παρηγοριάς για την ανθρώπινη ψυχή. Η αγάπη του Χριστού και η πρόνοια του Θεού είναι δύο πράγματα που πρέπει να βρισκόμαστε εκεί. Αν φύγουμε και ξεφύγουμε από εκεί, δυσκολεύεται η ζωή τόσο πολύ που μπορεί ο άνθρωπος να απογοητευτεί, να αποκάμει, να έρθει στην απόγνωση. Και η απόγνωση είναι μεγάλη αμαρτία. Είναι ο προθάλαμος της αυτοκτονίας. Η απόγνωση είναι το θόλωμα του νου από διοργάνωση της ψυχής. Γι' αυτό ποτέ να μην απελπιζόμεθα. Ποτέ να μην καταλαμβανόμεθα από την καταραμένη απόγνωση η οποία ως κορυφαίο παράδειγμα έπιασε τον Ιούδα μετά την προδοσία του Χριστού η απόγνωση και από εκεί και έπειτα όλα πήγαν στραβά. Είχαμε πει και σε άλλη, άλλη φορά, σε το χρόνο, εκείνη την ιστορία που ακούσαμε από το Άγιον Όρος. Μια ιστορία με την κοπέλα αυτή και τον ταξιτζή, τη Σοφία. Και επειδή μας παρακάλεσαν πολύ, θα την επαναλάβουμε σήμερα κάπως πιο Ε, να την ακούσουμε γιατί έχει σημασία έχει σημασία στην περίπτωση που ο άνθρωπος μένει σε μια και κολλάει κάπου σε μια πιστεία δεν εξωτερικεύει τις σκέψεις του και δεν παίρνει την κατάλληλη πληροφορία για αυτήν ή ε, δεν γνωρίζει δεν εμπιστεύεται το Λόγο του Θεού για την αιώνια ζωή. Είναι και αυτό ένα σημείο αμφιλεγόμενο για πολλούς και για άλλους σκανδαλιστικό. Σκάνδαλο είπαμε είναι το πρόσκομα, είναι το σκόνταμα, είναι εκείνο που σταματάει την πνευματική πρόοδο το σκάνδαλο. Όταν προκύπτει ένα θέμα στην πνευματική ζωή, ένα πρόβλημα, Πρέπει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος θέλει να λέγεται πνευματικός να προσπαθεί με συμβουλές, με ερωτήσεις κάποιον που γνωρίζουν ή λίγο περισσότερο από αυτόν ή και με τη συμβουλευτική της Αγίας Γραφής να το λύνει το πρόβλημα αυτό για να προχωρήσει γιατί αν δεν το λύσει μπορεί να τον κολλήσει για χρόνια. Να μην μπορεί να κάνει ένα βήμα δηλαδή πνευματικό επειδή σκανδαλίστηκε ή επειδή απέκλεισε μια περίπτωση μέσα στο μυαλό του και γίνομαι πιο σαφής μη μάλλον να σας πω πρώτα την ιστορία και να τη σχολιάσουμε. Κάποτε λοιπόν στο αεροδρόμιο του ελληνικού ένας ταξιτζής παίρνει μια κοπέλα. Η κοπέλα του λέει πηγαίνω στην Καλυθέα. Μπαίνει στο ταξί και αρχίζει τώρα να έρχεται ο ταξιτζή προ την Καλιθέα από το αεροδρόμιο. Το καινούργιο αεροδρόμιο, όχι το παλιό, είναι πιο πρόσφατη ιστορία αυτή. σω είναι 5-6 χρόνια αυτή η ιστορία. Στο δρόμο συζητήσαν για πολλά πράγματα, ήταν μεγάλη η διαδρομή και επόμενο είναι κάτι να συζητήσει με τον ταξιτζή κάποιο θέμα. Και είπανε πολλά και διάφορα με την κοπέλα αυτή. Ε, ήτανε ήταν πολύ ομιλητική η κοπέλα και ο ταξιτζής την άκουγε και απαντούσε και αυτό σε διάφορα. Φτάσανε λοιπόν στον προορισμό του στην Καλιθέα και εκεί ενώ το με έγραφε 45 ευρώ, η κοπέλα είχε μόνο 30. Άνοιξε το πρωτοφολάκι τη και έβγαλε 30 ευρώ. Είπε όμω τον ταξιτζή: Θα ανέβω, είμαι στο δεύτερο όροφο. Δάσκαλο Γιάννη, λέγομαι, και θα πάω επάνω να σα φέρω τα ε, το όνομα είναι υποθετικό, δεν είναι πραγματικό. Έτσι είπαμε ένα όνομα για, να, ε, για χάρη οικονομία της ιστορίας. Να σας φέρω τα χρήματα, τα υπόλοιπα 15 ευρώ που λείπουν για να συμπληρώσουμε. Κανένα πρόβλημα, άλλο ο τεξής, θα σας περιμένω εδώ. Λέει σε δύο λεπτά θα κατέβω, λέει η κοπέλα και ανεβαίνει στην πολυκατοικία στο δεύτερο ροφό. Από εκεί και πέρα ταξιδίζει, δεν περιμένει μόνο δύο λεπτά, περιμένει πέντε λεπτά, δέκα λεπτά. Έχει φτάσει να αρχίζει να σταμαχωριέται και να διμονεί, οπότε αποφασίζει να ανέβει επάνω. Να δει τι γίνεται, γιατί η κοπέλα δεν κατεβαίνει. Και να μην χάσει και αυτά τα χρήματα τα οποία ήταν βέβαια από το μεροκάμα τότε. Χτυπάει το κουδούνι, ανοίγει μια κυρία. Λέει σας παρακαλώ, ε, περιμένω τη Σοφία εγώ. Και έχει αργήσει πάρα πολύ και ανησυχώ τι έχει γίνει, ας πούμε. Λέει η κυρία, ποιαν περιμένετε κύριο, λέει, λέει τη Σοφία που έφερε από το αεροδρόμιο. Μόλις ακούει το όνομα αυτό η γυναίκα, πιάνει το κεφάλι της αλόφρον, βάζει τις φωνές και πάει και πέφτει κλαίγοντας τον καναπέ που ήταν εκεί στο διάδρομο. Ο ταξιτζής έμεινε άγαλμα. Δεν ήξερε τι να υποθέσει. Βγήκε ο, άν, ο άντρα έξω της οικογένειας, ο σύζυγος της κυρίας και με πιο αυστηρή φωνή μίλησε και είπε στον ταξιτζή τι, «Κύριε, τι θέλετε, τι είπατε στη γυναίκα μου, τι γίνεται εδώ μέσα». Λέει «Κυρία μου, εγώ είμαι ταξιτζής και έφερα τη Σοφία από το αεροδρόμιο. Λοιπόν, η Σοφία μου χρωστάει 15 ευρώ και πρέπει να τα πάρω για να φύγω». Και εγώ άνθρωπο στο μεροκάμα το είμαι και στο δρόμο όλη μέρα. Α παρακαλώ λοιπόν, τελειώνεται με αυτό να φύγω. Τον κοιτάει ο άνθρωπο καλά καλά, τον πιάνει από το χέρι και του λέει: Έλα ρε παιδί μου μέσα, του λέει να σου δείξω κάτι. Μπαίνει μέσα και του δείχνει στο σαλόνι, τον επήγε, και του δείχνει τη φωτογραφία τη Σοφία. Και του λέει: Να, αυτή είναι η Σοφία που ζητά, του λέει. Παιδί μου, η Σοφία έχει φύγει εδώ και ένα χρόνο και εσύ σε δέκα μέρες έχουμε το, μνημό, το αιτήσιο μνημό συνότης. Και εσύ μου λες ότι είδες τη Σοφία. Ο ταξιστής δεν βριάζει παρόλα αυτά. Αρχίζει και γίνεται πιο προκλητικός, φωνάζει Σοφία, Σοφία μέσα στο σπίτι. Μάλιστα προχωράει και ανοίγει τις πόρτες. Γιατί είναι σίγουρο ότι η Σοφία είναι εκεί όμως, όπως κάνει αυτές τις κινήσεις, βλέπει ξαφνικά το ζευγάρι να είναι αγκαλιαζόνο και να κλαίνε στον καναπέ και εκεί παραξενεύτηκε και κατάλαβε ότι δεν είναι δυνατόν αυτοί οι δύο άνθρωποι να παίζουν ένα θέατρο για 15 ευρώ και έμεινε μετέωρος. Συνήρθε η γυναίκα σε λίγο και του λέει κάτσε παιδί μου να σου πιέσω έναν καφέ. Γιατί αυτό που μας λες είναι ανήκουστο. Είδε τη Σοφία, δεν είναι δυνατόν να είδε τη Σοφία. Η Σοφία έχει φύγει από τον κόσμο. Ο ταξιτζή είναι ανέδωτο, του κοιτάει με απορία και του λέει: Μα αν δεν είχα δει τη Σοφία, κυρία μου, πώ θα ήξερα ότι εσεί είστε από την Πάρο και ο κύριο εδώ από τη Ζάκινη του και μάλιστα έχει νοικιαζόμενα δωμάτια του. Δεν είναι έτσι, κύριε. Ναι, λέει αυτό, Όντω έχω στη Ζάκυνθο νοικιαζόμενο δωμάτιο. Ε, αυτά όλα τα συζητήσαμε με τη Σοφία Καθοδόν, ερχόμενη από το αεροδρόμιο». Κοιταζόντουσαν μια απορία και δεν ξέρανε τι να κάνουνε, μέχρι που έπεσε στη σιγ... γη. Σε μια στιγμή βλέπει μια φωτογραφία ο μου ταξιτζής τη Σοφί... της κοπέλας, αυτή την παρατήρη και λέει στη γυναίκα, δεν ήταν ακριβώς έτσι η Σοφία. Μοιάζει βέβαια με αυτή που είδα εγώ, αλλά δεν ήταν ακριβώς έτσι. Πώς ήταν παιδί μου, πώς ήταν, λέει με περιέργεια η γυναίκα. Λέει τα μάτια της δεν ήταν μαύρα όπως είναι εδώ καφετιά, αλλά ήταν γκριζοπράσινα. Και φοράγε γυαλάκια. Και ήταν με τρίο αναστήματος, με ένα χαμηλό τακούνι και φοράγε και ένα ταγέρα ανοιχτό και τα μαλλιά τη θα είναι πιο κοντά και πιο προ το κόκκινο, κοκκινοπά. Τα έβαφε, φαίνεται η κοπέλα, ή ήταν έτσι το φυσικό του. Και λέει η μάνα, πράγματι παιδί μου, έτσι όπω την περιγράφει στην Σοφία και όχι όπω είναι στη φωτογραφία. Η φωτογραφία την έχει πάρει πιο σκουρά. Τέλο πάντων, ο ταξιτζή υποσχέθηκε ότι, αφού κατάλαβε τέλο πάντων τι είχε γίνει, υποσχέθηκε ότι θα πάει στο ετήσιο και ο, πράγματι πήγε για στο ετήσιο μνημόσφαινο της κοπέλας που έγινε σε εκκλησία. Τέλο πάντων, εκεί τελειώνει αυτή η ιστορία, αλλά μένουν ερωτηματικά. Ε, και πρώτα-πρώτα, αν όντως, η ιστορία αυτή που είναι, γιατί την είπα η Αγιορείτης δάσκαλος του Αγίου ο Γέροντας, ο οποίος δεν μπορεί να ψεύδεται, θα έπρεπε για να υποστηρίξει το, την αλήθεια της ιστορίας αυτής, θα έπρεπε να έχει εξομολογήσει κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους ο οποίος του εκμυστηρεύτηκε αυτή την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει ε, το ερώτημα είναι γιατί να έγινε αυτό, γιατί ο Θεός αναγκάστηκε να φέρει κάποιον άνθρωπο από τον άλλο κόσμο μια κοπέλα που είχε σκοτωθεί σε αυτοκινητικό δυστύχημα και να την παρουσιάσει στους δύο γονείς τους πικραμένους και πονεμένους, να τους αναστατώσει κατά κάποιο τρόπο και σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ουδέτερος στις καταστάσεις δεν γνώριζε περί αυτού αλλά και αυτός βρέθηκε εκεί στη δίνη αυτών των γεγονότων. Και δίνω κι εγώ μια απάντηση με το φτωχό μου το μυαλό και λέω πως ε, ίσως κάποιος από αυτούς τους τρεις ανθρώπους που ε, έγιναν μάρτυρες αυτού του περιστατικού να μην είχε την πίστη του ορθόδοξα και στοστά να μην πίστευε στη μεταθάνατο ζωή και να έλεγε αυτό που συνήθως λένε πολύ αφελός και ηλικίο και αντιχριστιανικός ποιος πήγε και ποιος ήρθε να μας πει τι γίνεται στον άλλο κόσμο και ποιος ξέρει μετά το θάνατο ότι θα γίνει. Αυτοί που τα λένε αυτά δεν είναι συνειδητοί και κανονικοί χριστιανοί. Είναι χριστιανοί της ταυτότητος, είναι χριστιανοί της δεκάρας. Αν δεν πιστεύουμε τη μεταθάνατο ζωή και την ανάσταση των νεκρών, είναι κούφια η πίστη μας. Αδίκω θρησκεύονται αυτοί οι άνθρωποι, θα βρεθούν μετά το θάνατο προ μεγάλη εκπλήξεω και θα είναι και ανέτοιμοι να αντιμετωπίσουν εκείνα τα οποία θα συμβούν εκεί. Γι' αυτό, κανεί χριστιανό να μην τολμήσει πια να ανοίξει το στόμα του μπροστά στου άλλου και να πει: Δεν ξέρουμε αν υπάρχει μετά θάνατο ζωή, διότι εκεί είναι ο άξονα, εκεί. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός για να μας πείσει ότι υπάρχει με το ζωή και η βασιλεία των ουρανών μετά. Είναι σαν να καρατομούμε τη διδασκαλία και τον ίδιο τον Χριστό όταν λέμε τέτοια πράγματα εμείς οι χριστιανοί. Ας μην τολμήσει λοιπόν άλλο να το αμφιζητήσει αυτό. Ίσως φαίνεται και αυτοί οι άνθρωποι ένας από αυτούς, δύο από αυτούς ή και οι τρεις από αυτούς να μην πίστευαν στην αιώνια ζωή. Να τώρα όμως που έρχονται τε πρώτα τελεσμένου γεγονότος. Ένας άνθρωπος είδε την κόρη του που είχε πεθάνει πριν ένα χρόνο. Πώς να το αμφισβητήσουν αυτό, τη στιγμή που όλη η υπόθεση έρχεται και δείχνει ότι το πραγματικό της ιστορίας. Δεν μπορούσε ένας τρελός ταξιτζής να πάει και να τους λέει κιόλας πράγματα και άγνωστος και να τους λέει πράγματα τέτοια ή να τους εκβιάζει μόνο και μόνο για 15 ευρώ. Τέλο πάντων, αυτή είναι μια ιστορία η οποία υπόθηκε και μάλιστα την είπαμε κάποτε στην τηλεόραση με τον κύριο Φοντουλάκη, τον καθηγητή και σχολιάσαμε βέβαια το γεγονός αυτό και δεν είναι το μοναδικό. Έχω ακούσει και ένα φίλο άλλο στρατηγό ο οποίος μου έλεγε πως στη Ζάκη θα εμφανίστηκε ένας άνθρωπος στην αγορά που είχε πεθάνει πριν καιρό και τον είδανε πολλοί. Ήτανε μαρτυρία πολλών. Δεν μπορεί όλοι αυτοί να είναι τρελοί, να πάθανε παρέστηση, 20 άτομα που είδαν αυτόν τον άνθρωπο. Και μάλιστα ένα τον σταμάτησε με θάρρο και του είπε ότι κοίταξε, εμεί ξέρουμε ότι πέθανε. Εγώ δεν ήμουν στην κηδεία, αλλά έμαθα ότι πέθανε. Τώρα πώ βρίσκεσαι εσύ εδώ πέρα. Και λέει, δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Απλώ έχω πάρει μια άδεια για να κατέβω, να τακτοποιήσω μια υπόθεση τη κόρη μου και να ξαναφύγω. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δηλαδή έχουν συμβεί όχι και μία και δύο, αλλά πολλές φορές και είναι διάφοροι εκείνοι οι οποίοι μαρτυρούν παρουσίες και κοιμημένων έτσι, είτε έχουν δει στο σπίτι τους μέσα ε, και ο πατήρ Νεκτάριος αν την καμάριζα είδε ολοζώντανο τον Άγιο Νεκτάριο μπροστά του να του μιλάει, κάνανε συνομιλία. Ο δε Άγιος Νεκτάριος είχε δει Αγίους πολλούς μπροστά του και μάλιστα ένας ο Άγιος Διονύσιος τον είχε θεραπεύσει από πέτρα του νεφρού που φνιδίως την έπαθε στη μέση της λειτουργίας ένα φοβερό πόνο και τον εγονάτισε και τότε παρακάλεσε Άγιε Διονύσιέ μου κάνε με καλά από αυτό το φοβερό σφάχτη που έχω στα νεφρά γιατί κατέβαινε η πέτρα και την ούρισε μετά κατόπιν ο Άγιος. Έτσι, λοιπόν, και οι Άγιοι παθαίνουν τέτοια πράγματα και αυτό είναι σημάδι ότι και αυτοί υποφέρουν όπω στον ανθρώπινο κλήρο του σώμα του ανθρώπου που βρίσκεται υπό την επίρρεια της ασθενίας των παθών και όλων των άλλων πραγμάτων που συμβαίνουν. Αυτή λοιπόν είναι την ιστορία ακούσαμε τώρα. Τώρα και θα συνεχίσουμε μια άλλη ιστορία και να τελειώσουμε σήμερα με αυτές τις δύο ιστοριούλες για να μην κουράσουμε πολύ τον κόσμο που ακούει. Η δεύτερη ιστορία λοιπόν αφορά τον πατέρα Πορφύριο. Ο πατήρ Πορφύριος ήταν ένας σιωπηλό μάρτυρας αλλά και πολλές φορές ανέπτυσε κάποια πράγματα και κάποια θέματα τα οποία ήταν εξωφρενικά για τον κοινό νου και τον κοινό άνθρωπο. Μία από αυτές τις ιστορίες θα διηγηθούμε και τώρα με τον πατέρα Πορφύριο. Κάποιος που ήταν πνευματικό παιδί του πατρός Πορφυρίου, πήγαινε συχνά πυκνά και καμιά φορά με τη γυναίκα του να τον επισκεφτεί, γιατί ήταν και κοντά εκεί που έμενε στο Μίλεση τότε, ήταν ο πατρός Πορφυρίος. Μια από τις φορές που είχαν πάει λοιπόν, την προηγούμενη μέρα η γυναίκα είχε αισθανθεί ένα φοβερό πόνο στο πόδι της που την κράτησε άγρυπνο όλο το βράδυ, και μετά από δύο-τρει μέρε επισκέφθηκαν μαζί με τον άντρα τη τον πατέρα Πορφύριο και του εξήγησε για αυτόν τον πόνο. Εν μεταξύ είχε μεσολαβήσει και επίσκεψη στο γιατρό, όπου έγιναν ακτινογραφίε. Και οι γιατροί τη είπαν ότι κάτι συμβαίνει εδώ και ίσω είναι και σοβαρό. Θα πρέπει να εισαχθεί μέσα για να γίνουν ενδελεχείς εξετάσεις για να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπουμε, η σκιά που βλέπουμε στην κεφαλή του μυρίου του. Εγινε η γυναίκα πανικοβλήθηκε όπω είναι φυσικό. Ο της είπε: Πάμε να πάμε και μια συμβουλή και να σε σταυρώσει και ο πατήρο Πορφύριο και βλέπουμε τι θα κάνουμε. παιδιά, η γυναίκα. <laughs> Φτάσανε στον πατέρα Πορφύριο, μιλήσανε και τη είπε ο πατέρα Πορφύριο ότι ναι, παιδί μου, είναι κάτι σοβαρό. Του είχε πάει μάλιστα και τι ακτινογραφίε, γιατί ο πατήρ Πορφύριο ήταν στην πολυκλινική και ήξερε πράγματα όταν ήταν 30 χρόνια εκεί μέσα. Είχε δει πάρα πολλά πράγματα. Τα μάτια του είχαν δει πολλά. Με τι επισκέψει που έκανε και στι κλινικέ και στου γιατρού, οι οποίοι τον αγαπούσαν και τον θεωρούσαν διαγνωστικό παράγοντα μέγα. Διότι έτυχε να διαγνώσει κάποτε όταν του είχαν πάει. Όταν είχε πάει μια γυναίκα, διέγνωσε έναν ευρύνομα στον πίσω από το μάτι της ένα νευρολογικό όγκο και ανέβηκε ο γιατρός όταν είπε η γυναίκα ότι ο παππούλης μου είπε έτσι κι ελώς. Και ναι, ο γιατρός ανέβηκε με κάποια επιφύλαξη περιέργεια και με κάποιο τόνο επιτιμητικό. Παπάς για να κατέβεσαι εσύ στα γιατρικά, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και όταν του είπε τις πρώτες κουβέντες ο πατέρας Πορφύριος, ο νευρολόγος γιατρός έμεινε άναυδος, αμίλητος, άφωνος, μπροστά στις γνώσεις που του ανέφερε ένας παπούλης, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με την ιατρική βέβαια, ούτε είχε σπουδάσει ούτε μία ώρα η ιατρική. Και αφού του εξήγησε του γιατρού τι συμβαίνει στην περιοχή εκεί πίσω από το βολβό του οφθαλμού στο τετράδιμο κοντά του εγκεφάλου πράγματα που τα ξέρουν μόνο οι γιατροί και μάλιστα οι δικαιωμένοι νευρολόγοι. Ο γιατρός αυτός από τότε συμβουλευόταν τον πατέρα προφυρίος στις δύσκολες διαγνώσεις και έλεγε και στους συναδρέφους τα κάθε Οπότε ο πατήρ Προφύριος έγινε μάρτυρας πολλών άλλων ιατρικών προβλημάτων εκεί που βρισκόταν. Τέλο πάντων. Η απάντηση του πατέρα Πορφύριο είναι «Έλα παιδί μου να σε σταυρώσω και βλέπουμε, ο Θεός είναι μεγάλος». Την εσταύρωσε σε εκείνο το σημείο εξωτερικά και της είπε ότι θα πρέπει να πας στην Αγγλία. Η γυναίκα αναστατώθηκε. «Μα στην Αγγλία να πάω, δεν έχουμε εδώ καλούς γιατρούς, πάτερ μου, τι είναι αυτό που μου λέτε τώρα». Λέει παιδί μου, άκουσε να σου πω. Εάν θέλεις να γίνει σωστά η δουλειά, πρέπει να πάει να βρεις το Σμιτ, ο Σμιτ είναι ένα καθηγητής που βρίσκεται στην Αγγλία, στο Μάντζεστερ, κοντά στο Λονδίνο. Και από εκεί θα σου πει αυτός τι μπορείς να κάνεις, αλλά μη φοβάσαι, δεν, μπορεί, δεν θα γίνει η ενηχείρηση. Απλώς πρέπει να πάει να το δεις αυτό το θέμα εκεί στον καλύτερο γιατρό της Αγγλίας. Αυτός είναι που μπορεί να κάνει για σένα ναι, το καλύτερο δυνατό. Μα πάτερ μου λέει αυτή, εγώ αγγλικά δεν θυμάμαι, έκανα μόνο στο γυμνάσιο λίγα αγγλικά. Όχι, τα αγγλικά σου είναι πολύ καλά για να μπορεί να συνονοηθείς και να μην χρειαστεί ούτε διερμηνέα ούτε τίποτα. Άλλωστε θα είμαι και εγώ παιδί μου μαζί σου. Αυτά τα λόγια είπε ο πατήρ Πορφύριος και έφυγε το ζευγάρι. Και πήγανε σπίτι όπου αποφασίσαν στο τέλο να πάει η γυναίκα στην Αγγλία. Ο άντρα εργαζόταν και είχε υποθέσει εργασίας και δεν μπορούσε να αφήσει την εργασία του και αποφάσισε να αυτή να πάει μόνη τη. Ήταν όμω και ικανό άνθρωπο, ήταν η γυναίκα τη Ιεραποστολή με λίγα λόγια και ήξερε πολλά κοινωνικά πράγματα. Πήρε κουράγιο, έκανε το σταυρό τη, είχε πάρει ήδη την ευχή του πατρό Πορφυρίου και πέταξε για την Αγγλία. Πριν πετάξει όμω, ο άντρα τότε να ξέρετε ότι με, δεν μπορούσε να βγάλει έξω συνάλλαγμα όσα λεφτά ήθελε, παίρνει από έλεγχο. Έπρεπε να δηλώσει στο, στο, αεροδρόμιο να, έχεις έχει χαρτί με το συνάλλαγμα αυτό βεβαιωμένο από το Υπουργείο από τις δημόσιες υπηρεσίες τέλο πάντων ότι αυτά είναι τα λεφτά όλα όλα που έχω και βγαίνω έξω από την Ελλάδα 300 δολάρια τόσο ήταν τότε σε μια εποχή πριν από 20 χρόνια, μιλάμε τώρα, ε, πριν να ψηφιστούν οι καινούργοι νόμοι. Λοιπόν, και εμεί όταν πηγαίναμε στο εξωτερικό, αυτό ήταν το ποσό που μπορούσε να πάρει. Σταξίδι έκανε, σε αναψυχή ή οτιδήποτε. Τα 307 δολάρια. Ο άντρα κατάλαβε, είχαν οικονομική ευχαίρεια, αλλά δεν μπορούσε να πάρει μαζί τη λαθρέα με στην τσάντα τη άλλα λεφτά. Θα τη ανοίγανε ίσω στην τσάντα. Γι' αυτό εκείνο τα έβαλε στη θήκη τη βαλίτσα, αφού την τράβηξε και την έβγαλε από την κόλλα τη βαλίτσα και τα έβαλε εκεί με έναν άιλον κλπ. Τα λεφτά τα έβαλε εκεί, τα έκανε μασουράκια και τα έβαλε στη βαλίτσα κρυφά. Έβρισκε ο κόσμο όπου είχε ανάγκη τρόπου, άλλο στη σόλα του, άλλο δεν ξέρω πού, και κρύβανε μερικά λεφτά για να κάνουν τη δουλειά του σωστά όταν πήγαιναν στο εξωτερικό. Γιατί δεν έφταναν αυτά τα 300 δολάρια για μερικέ περιπτώσει, έτσι, αρρώστιε κλπ. Στην Αγγλία κάτσε περίπου μια εβδομάδα. Να μην σα τα πω λίγο, την υποδέχτηκε ο Σμιτ σαν να ήταν οικογενειακό άνθρωπο, σαν να ήταν συγγενή του. Του είπε αυτή ότι έρχομαι από την Ελλάδα σε εσά συστημένος από έναν γέροντα και ο Σμιτ απόρρισε και είπε τι είναι αυτός ο γέροντας που σας έστειλε εδώ. Με γνωρίζει, πώς με ξέρει. Δεν ξέρω αν σας γνωρίζει και πώς σας ξέρει γιατρέ μου, είπε αυτή στα, με τα λίγα αγγλικά που θυμότανε, αλλά φαίνεται ότι μη λέγει αρκετά καλά. Αλλά αυτός με έστειλε εδώ. Και τι είναι αυτό, είπε ο Σμιθ, αυτό είναι ένα γέροντα. Τι θα πει γέροντα, Γέροντα θα πει ένα ηλικιωμένο άνθρωπο, ο οποίο είναι αφιερωμένο χρόνια στο Θεό και βρίσκεται στο μοναστήρι. Είναι όπω αυτή η δική σα η μοναχή, εδώ στην Αγγλία, μάλιστα. Και τι σα είπε αυτό, να έρθετε σε μένα. Ναι, που με ξέρει και πω αυτά λέει, δεν ξέρω εγώ που σα ξέρει, πάντω θα έχει πληροφορία ότι είστε πολύ καλό γιατρό και με έστειλε σε εσά. Καλά είπε ο Σμίθ, άρχισε να τη παίρνει ιστορικό. Το δε ιστορικό κράτησε τέσσερις ώρες. Είναι αδύνατο σε γιατρό, όπως καταλαβαίνετε, να κάτσει να πάρει τέτοιο ιστορικό. Αυτό ήταν εξονυχιστικό. Με ρώτησε τα πάντα. Τι τρώω, πότε τρώω, γιατί δεν τρώω Τετάρτη και Παρασκευή, γιατί εμείς εκεί νηστεύουμε και δεν τρώμε κρεατινά και αυγά και τυριά την Τετάρτη και την Παρασκευή, αλλά τρώμε ένα όσπριο, λαχανικά και ψωμί και, τε, και τέτοια πράγματα. Τα είναι μανιωδό ο γιατρός. κάτω αυτά, δεν του έφευγε τίποτα. Να τη ρώτησε για τη σχέση με τον άντρα τη, πώ θα πάνε, είναι καλά κλπ. Τη ρώτησε για την προηγούμενη υγεία τη, τα κατέγραφε, έγραφε τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, το ιστορικό τη κλπ. Τη έκανε φοβερή εντύπωση, κουράστηκε μάλιστα να το, να, το αποκρίνεται στι ερωτήσει. Εκείνο ακούραστο τη ρωτούσε και έγραφε. Τις άλλες μέρες με τις ακτινογραφίες μαζί της είπε ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό πράγμα το οποίο το εξετάζουμε και θα παρακολουθεί σε όλη αυτή την εβδομάδα. Οι δε μικρογιατροί που πηγαίνανε μαζί και οι φοιτητέ παρατήρησαν στο σημείο που είχε σταυρώσει ο πατήρ Πορφύριος ένα μικρό αδιόρατο γαλάζιο σταυρό. Όταν το είπαν στον πατέρα στον καθηγητή στο Σμιτ αυτό, ότι είδαν ένα τέτοιο καλάζω σταυρό, εκείνο απόρρισε, πήγε, είδε, αλλά δεν μπορούσε να δει τίποτα. Και του εξήγησε, ρώτησε τι ήταν γραμμένο με μολύβι, με μελάνι, είναι αυτό ο σταυρό. Όχι, του είπανε, είναι σαν τι ακτίνε λέιζερ. Που δεν, φαίνονται, που δεν ακουμπάνε πάνω στον άνθρωπο, αλλά φαίνονται σαν να είναι σε μια απόσταση από το δέρμα. Απορούσε ο άνθρωπος με αυτό που άκουγε, αλλά το, το βεβαίωνε μερικοί φοιτητέ και του λέγανε Μάλιστα, κύριε καθηγητά, αφού το είδαμε. Ένα αχνό, ελαφρύ γαλάζιο σταυρό υπάρχει. Ήταν το σημείο που είχε σταυρώσει ο πατέρα Πορφύριο αυτό το σημείο εκεί, του Σάββατο τη γυναικό. Πέρασε η εβδομάδα, η εξετάσει η συμπεριφορά ήταν άψογη. Η γυναίκα για να μην ταλαιπωρείται είχε πιάσει και σε ένα ξενοδοχείο ένα δωμάτιο και το πρωί πήγαινε στο Σμιτ και το απόγευμα ξεκουραζόταν στο σπίτι, στο δωμάτιο τη αυτού του ξενοδοχείου, του μικρού τη πανσιόν, α το πούμε έτσι. Ε, πέρασε η εβδομάδα και έπρεπε να φύγει. Πήγε στο, στο νοσοκομείο, ζήτησε το εξητήριο και τη είπαν ότι χρωστά τόσα χρήματα. Αυτή έδωσε σχεδόν όλα τα χρήματα που έπρεπε να δώσει αλλά έπρεπε να πληρώσει και το ξενοδοχείο και να ψωνίσει και λίγα πράγματα και δεν είχε άλλα χρήματα, αλλά θυμήθηκε αυτό που είχε κάνει ο άντρας της στη βαλίτσα της, πήγε λοιπόν στη βαλίτσα, τράβηξε τη φόδρα για να βρει τα μασουράκια εκείνα με τα 50 δόλαρα, δεν ξέρω τι ήταν, 20 δόλαρα και βρέθηκε προ τραγικής εκπλήξεως, διότι τα περισσότερα από αυτά είχαν κολλήσει με την κόλλα της φόδρας και είχαν γίνει ένα σώμα και ούτε με το τσιμπιδάκι δεν μπορούσαν να βγούνε. Κάθισε ώρες εκεί και παιδευόταν τουλάχιστον να βγάλει τα, τους αριθμούς των δολαρίων για να πάει στην τράπεζα και να κλαφτεί και να τους πει ότι έτσι και έτσι αυτό μου συνέβη και τώρα δεν, δεν ήταν μια εποχή τόσο εύκολη για να πάρει συνάλλαγμα από άλλη χώρα τα τηλέφωνα δεν ήταν τόσο εύκολα να τηλεφωνά στην Ελλάδα να βγαίνουν και να μιλάνε κλπ. Όλα αυτά τότε ήταν πολύ περιορισμένα και μη σα κάνει εντύπωση πω σήμερα έχουμε τα κινητά και γίνονται οι δουλειέ στο άψε σβήσε, Όχι. Τότε ήταν δύσκολε οι επικοινωνίε, δύσκολα κλπ. Τα εμβάσματα, πώ να στείλει λεφτά κλπ. Η πρώτη σκέψη λοιπόν ήταν να πάει στην τράπεζα και να του πει ότι να έχω μερικά νούμερα από τα χαρτονομίσματα που είχα μαζί μου και τα υπόλοιπα που έχω εδώ μένα στη τζαντούλα αυτή είναι τρίματα από χρήματα τα οποία δεν μπόρεσα να τα βγάλω γιατί είχαν κολλήσει την τζάντα μου. Τέλος πάντων. Πήγε κακήν κακό στην τράπεζα με την ψυχή στο στόμα και αγωνία. Και αυτή η αγωνία της τύχησε μια λιποθυμία την ώρα που εξηγούσε στον τμήματάρχη αν θα την πίστευε, αν θα την παίρναγε για κακοποιό, δεν ξέρω τι. Λιποθύμησε μέσα στην τράπεζα η γυναίκα, όπου μαζεύτηκαν ο κόσμο και πήρε χαμπάρι και μαζεύτηκε, εκεί πάνω και ο διευθυντή. Ο διευθυντή τη τραπέζη. Ρίτησε ότι τον να του πει τι συμβαίνει εδώ τέλο πάντων, και είναι ο κόσμο και γιατί αυτή η γυναίκα είναι λιπόθυμη και την συνέφεραν τελικά, την κάθισε σε μια καρέκλα. Της λέει ο διευθυντής από πού είσαι κυρία μου και πώς λέγεσαι στα αγγλικά λέει αυτή εγώ είμαι Ελληνίδα και ήρθα για μια πάθηση που έχω στον κύριο Σμιτ να και τα χαρτιά έδειξε και τα χαρτιά που είχε μαζί της η γυναίκα ο διευθυντής ρώτησε τότε πόσα λεφτά είχε μαζί της φέρει και ποια ήταν αυτά τα οποία εχρώσταγε για να πληρώσει και να πάει πίσω στην πατρίδα της και εκείνη του είπε έναν αριθμό δολαρίων και ο διευθυντής διέταξε αμέσως τον τμήματάρχη να πάει στο ταμείο και να φέρει τα λεφτά. Εκείνη τάχα σε απόρρισε πόσο εύκολα έτσι έγινε η δουλειά της και θυμήθηκε ότι ο πατήρ Πορφύριος του είπε πως θα είμαι κι εγώ εκεί που να σε βοηθάω. Αυτό της ήρθε αμέσως στο νου. Ευχαρίστησε με χίλια, ευχαριστώ τον διευθυντή πήρε τα λεφτά, πλήρωσε την παυσίον και γύρισε στην Ελλάδα. Και την επόμενη, μερικά από μερικές μέρες την Κυριακή μάλιστα, είχαν σκοπό να πάνε στον πατέρα Πορφύριο και να του πούν τα καθέκαστα, να του φέρουν και τα χαρτιά και ίσως να τις είχε δώσει και τις ακτινογραφίες, δεν το ξέρω αυτό, για να δούνε την πορεία της υγείας της και τι είχε γράψει ο Εγγλέζος γιατρός να το δείξουν στον πατέρα Πορφύριο. Φτάνοντας στον πατέρα Πορφύριο αντιμετώπισαν τον πατέρα Πορφύριο να χτυπάει τα χέρια του από χαρά και να της λέει έλα βρε, έλα βρε και σε περιμένω να μου πει τι έγινε εκεί στην Αγγλία. Λέει πάτερ μου τι να σας πω. Με καλοδέχτηκε ο άνθρωπος αυτός σαν να ήμουν ασυγγενής του. Αλλά ταλαιπωρήθηκα και πολύ. Τι ταλαιπωρία είχε, λέει ο Πατήρ Βορφύριο, λέει: Να, όταν έφτασε το τέλο και πήγα να πληρώσω, τα λεφτά είχαν κολλήσει στη βαλίτσα και δεν μπόρεσα να τα βγάλω. Και μάλιστα, όταν πήγα στην τράπεζα, σοριάστηκα λιπόθυμη, πατέρα του λέει. Γυρίζει και τη λέει αυτό, βρε, εάν δεν είχε λιποθυμήσει, παιδάκι μου. Δεν θα εσύ είχε πιστέψει ο διευθυντής για να σου δώσει τα λεφτά σου πίσω. Η λιποθυμία σου ήταν η αιτία που έπεισε το διευθυντή ότι δεν ήσουν κάποια ψεύτρα ή κάποια κλέφτρα ή κάποια πατεώνησα, Κατάλαβε ο άνθρωπος ότι ε, για να λιποθυμάς ήταν αλήθεια αυτά που του έλεγες και έτσι σου έδωσε τα χρήματα. Τέλο πάντων, λέει αυτή μετά από πολλά, αφού συζητήσανε, πάτερ μου τώρα, αφού εγώ δεν ήταν να κάνω αυτή την επέμβαση και δεν ήταν να μείνω στο νοσοκομείο στην Αγγλία, γιατί να πάω και να ταλαιπωρηθώ μεταξύ αστείου και σοβαρού. Και τότε περιπλεκτικά την κοίταξε ο πατήρ Πορφύριο, έσκασε ένα χαμογελάκι και τη είπε. Παιδάκι μου, αυτή τη στιγμή έκανες μία ιεραποστολή και πήγε και καλά η υγεία σου γιατί ο όγκος έχει φύγει. Λοιπόν, αλλά από την άλλη μεριά ο καθηγητής Σμιτ αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει να βαφτιστεί ορθόδοξος. Μετά από όλα αυτά τα πράγματα και τα θαύματα που είδαν τα μάτια του και έπιασαν τα χέρια του. Γι' αυτό λοιπόν να θα γίνει κάτι πολύ καλό με τον καθηγητή, ο οποίος θα μιλήσει για αυτά τα περιστατικά συνέχεια και στους φοιτητές και θα πάρουν άλλη τροπή εκεί τα πράγματα. Να λοιπόν πώς οι Άγιοι βλέπουν και προβλέπουν τις καταστάσεις και πώς συμβουλεύουν με νουν Θεού και με Άγιο Πνεύμα εμάς τους νητούς και καλό είναι λοιπόν να συμβουλευόμαστε αυτούς τους μεγάλους ανθρώπους που έστειλε ο Θεός εδώ στη γη για να μας συμβουλεύει. Με την αγάπη του Θεού λοιπόν θα τελειώσουμε και σήμερα την εκπομπή αυτή τη μικρή που κάναμε με τα δύο αυτά θαύματα τον ταξιτζή με την Σοφία και τον πατέρα Πορφύριο και τη γυναίκα με τον Σκότ. Είναι και άλλες ιστορίες, αλλά δεν θα ήθελα να σας κουράσω, αυτές είναι αρκές, αρκετές για σήμερα. Άλλη φορά θα μιλήσουμε για τα θέματα της Ορθοδοξίας και για τις πανέμορφες αυτές ιστορίες που γίνονται προς οικοδομή του ποιμνίου, προς νουθεσίαν Θεού και προς άφεση των αμαρτιών μας. Βλέπετε όταν πηγαίνουμε στο Ιερό Ποτήριο να κοινωνήσουμε τι λέει ο παπάς λέει το όνομά μας, έτσι και λέει και δύο λέξεις που έχουν πολύ μεγάλη σημασία η σάφεσή σου των αμαρτιών και η ζωή σου την αιώνιον και αυτά τα λόγια ο παπάς δεν τα βγάζει από το μυαλό του να τα πει αλλά τα είπε πρώτος ο Κύριος πήγεται εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου το της σάφεσή των αμαρτιών η σάφες των αμαρτιών, συγχωρούνται και οι αμαρτίες μας από το μυστήριο της Αγίας Κοινωνίας. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό, ήθελα να σας το πω σήμερα. Λοιπόν, να είστε καλά μέχρι την επόμενη εκπομπή, που αν λοιπόν, θέλει ο θα μας το πάλι μαζί. Χαίρετε, χαίρετε κυρία με τη χαρά του Κύριου Αναστημένου μας Χριστού και Παναγία να σκεπάζει και εμά και την πατρίδα μας τη δόλια και να δώσει να ελευθερωθούμε από τους αστερικούς μας εχθρούς, από τον εαυτό μας που είναι και αυτός εχθρός, τον κακό εαυτό, αλλά και από αυτούς που μας πολεμάνε και μέσα στην Ελλάδα, γιατί έχουμε και μέσα τον πόλεμο και εκτός Ελλάδος. Να είστε καλά. Χαίρετε.